Φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog. Δίπλα μου έχω τον Μάκη Δεστούνη. Και σήμερα έχουμε πάλι ένα τεράστιο vlog. Θα ασχοληθούμε με τη σειρά Castlevania. Ένα από τα αγαπημένα μας franchise. Πολύ αγαπημένο franchise μπορώ να πω. Ένα franchise που έχει περάσει από όλες τις κονσόλες. Με spin-off, με κανονικά παιχνίδια. Πιστεύουμε θα βγει τώρα κανένα 40 λεπτό αυτό. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε και όσο πιο σύντομο γίνεται. Θέλαμε πολύ καιρό να το κάνουμε αυτό το αφιερωματάκι σε αυτή τη σειρά, γιατί είναι μια αγαπημένη σειρά όπως είπε και ο Μάκης. Αλλά πάντα είχαμε τους ενδιασμούς μας, διότι ναι, είναι χιλιάδες, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, είναι δεκάδες παιχνίδια. Και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε, να τελειώσουμε με την εισαγωγή. Ωραία, του βίντεο. Λοιπόν, το πρώτο Castlevania ξεκινάει το 1986 με το NES. Το ίδιο παιχνίδι ταυτόχρονα κυκλοφορεί και με άλλη ονομασία ως Vampire Killer ναι. Για το MSX2. Το MSX2 δεν είναι τίποτα άλλο από ένα computer system, φανταστείτε σαν το Commodore. Εκεί ξεκινάει η σειρά όπως η κλασική, το 2D platform, με μαστίγιο, ψάχνοντας να βρεις άκρη, να φτάσεις στον τελευταίο αρχηγό, ο οποίος είναι ο Δράκουλας. Αναβάθμιση λίγο του μαστιγίου σε κάποια πραγματάκια που έβρισκες μέσα, ξέρω. Αναβάθμιση ακαριαία. Η αναβάθμιση γινόταν ακαριαία, δηλαδή έπαιρνες κάποια σαν μπάφα, τα πούμε. Ναι, τα οποία σου μεγάλωνα στην αρχή το μαστίγιο, μετά το μαστίγιο πετάγε και φωτιές. Ναι, αν έχανες ξανά πάλι από την αρχή, αλλά πολύ γρήγορα γινόταν αυτή η αναβάθμιση στο μαστίγιο. Εντάξει, κλασικό 2D side scrolling με πίστες. Πολλά credit είχε ευτυχώς, γιατί δεν θα έβγαινε αλλιώς το παιχνίδι έτσι. Δύσκολο το θάνατα. Και αυτά δεν το έχουμε δοκιμάσει. Βασικά δεν το έχουμε δοκιμάσει στην εποχή του. Βγήκε το 86, εμείς ήμασταν 2-3 χρονών. Ναι. Οπότε εμείς τα τρία πρώτα παιχνίδια, τα τρία πρώτα Castlevania που βγήκαν για το NES, τα έχουμε δοκιμάσει στο NES Classic. Ευτυχώς δηλαδή που βγήκε αυτό, για να δούμε και εμείς πώς ήταν και πώς έπαιζε σε αυτά τα παιχνίδια. Και σε emulator κιόλας, ναι, έτσι. Και simulator, εντάξει, εγώ δεν τα είχα δοκιμάσει ποτέ simulator, ναι, ναι. Τα δοκιμάσα στο NES Classic. Μοιρασμένα και πλέον για τότε που τα παίξαμε, ναι, ναι, ναι. Τα παίξαμε εμείς, αλλά εντάξει, κάναμε κάποια υπομονή. Εντάξει, εγώ δεν τελείωσα κάποια. Ούτε και εγώ τελείωσα. Εγκυκλοπαιδικά να ξέρω τι παίζει. Ναι ρε παιδί μου, αυτό. Ναι. Ούτε και εγώ τελείωσα κάποια από αυτά τα παλιά του NES στα Castlevania. Απλά τα έπαιξα και εγώ για να ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και τι παίζεται. Ήθελα να τα δω, εντάξει, είχα περιέργεια. Λοιπόν, αφήνουμε το πρώτο Castlevania, πάμε 1987, ένα χρόνο μετά. Τον επόμενο χρόνο είναι το Castlevania Simon's Quest, πάλι για NES. Εδώ δεν έχουμε το ίδιο, ας πούμε, για άλλη κονσόλα κτλ. Είναι καθαρά, exclusive πλέον. Ναι, exclusive μόνο για NES. Και εδώ τα ίδια πράγματα, δεν αλλάζει κάτι. Νομίζω μόνο τα boss αλλάζουν, κάποιες πίστες. Ξανά ο τελικός αρχηγός είναι ο Δράκουλα. Όπως έλεγα, Castlevania, ουσιαστικά αυτό είναι και το story, ότι ο Δράκουλας κάπου μεταφέρεται. Ξυπνάει δηλαδή μετά από χρόνια, κάπου μεταφέρεται και ξεκινάει να θέλει να κάνει τα τέτοια. Και πάντα υπάρχει και ένας Vampire Hunter, συνήθως Belmont στη σειρά. Ναι, πάντα. Όχι, η Belmont είναι η πάντα. Αν εξαιρέσεις το Symphony of the Night, το οποίο είναι, στο οποίο έχεις τον Alucard, και άλλο ένα στο οποίο έχεις μια κοπέλα η οποία δεν είναι... Είναι και άλλα που έχεις παίξει και σε άλλα που σκάνε που δεν είναι Belmont κάποιοι. Αλλά ο βασικός χαρακτήρας του Castlevania είναι Δράκουλας και Belmont. Mm-hmm. Ωραία, αυτό. Πάμε στο 1988 τώρα, το οποίο βγαίνει το Castlevania Hunting Castle. Δεν είναι τίποτα άλλο από arcade. Αυτό είναι arcade μόνο αποκλειστικό, ναι. Πολύ καλύτερο σε γραφικά από τα παιχνίδια, τα δύο πρώτα του NES που έχουν βγει έως τώρα. Του θανατά δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, σου τρώγε, ταλιροφάγος ήτανε. Ναι, όπως τα περισσότερα arcade. Εντάξει, και στα γραφικά πριν που είπες να τονίσω ότι πάντα τα arcade είχαν πιο καθαρά και πιο φωτεινά γραφικά από τα γραφικά που υπήρχαν στις κονσόλες. Κοίτα, άμα κάτσεις και συγκρίνεις τα δύο πρώτα που βγάλαν για το NES, ναι, και συγκρίνεις και το arcade που έχω δει εγώ βίντεο, δεν το έχω παίξει, ναι, θα δεις ότι μοιάζει με 16-bit. Ναι, ναι, ναι. Μοιάζει με 16-bit. Ενώ δεν είχε βγει 16-bit μηχάνημα μέχρι όχι, τότε. Όχι, όχι. Πολύ καλύτερο στα χρώματα, στα γραφικά, η ιστορία κλασική, αλλά πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Καμία σχέση δηλαδή το πώς ρόλαρε του NES, τα δύο παιχνίδια του NES, ναι, σε σχέση με αυτό. Αυτό, ήταν... αυτό είχε την ονομασία Hunted Castle μόνο, ή είχε μπροστά και το Castlevania. Είχε το Castlevania. Castlevania, Hunted Castle. Ναι. Ωραία. Ωραία. Άρα αναφέραμε και για το arcade. Πάμε στο 1989 τώρα. Δύο κυκλοφορίες Castlevania εδώ. Έχουμε δύο κυκλοφορίες. Το ένα είναι για Game Boy, το άλλο είναι για NES. Ναι, για Game Boy ήταν το Castlevania The Adventure. Ναι.
Και για το NES ήταν το Castlevania, το 3 Dracula's Curse. Το οποίο είναι... Αν το πάμε χρονολογικά, είναι πιο μπροστά λοιπόν από αυτά που είχαν πρώτον κυκλοφορήσει. Ναι. Έχεις άλλον Belmont τώρα εδώ. Στα πρώτα έχεις το Simon, mm-hmm. αυτά που αναφέραμε πιο πριν. Εδώ έχεις το Simon Belmont, στο οποίο κιόλας είναι και η σειρά που παίζεται στο Netflix, το anime. Α, είναι αυτό, είναι... αυτό το story ουσιαστικά μέσα. Οπότε να ξέρετε ότι η σειρά που θα δείτε στο Netflix ή έχετε δει είναι η ιστορία του Castlevania 3. Ναι, ναι. Έχουμε να αναφέρουμε κάτι περίεργο εδώ πέρα. Εδώ πέρα εμφανίζονται και διαλόγοι στο Castlevania 3. Εμφανίζονται διαλόγοι και εμφανίζονται και γίνεται λίγο πιο βατό το story. Ναι, μεν όλα έχουν κάποιο story, αλλά εδώ καταλαβαίνεις λίγο πολύ περισσότερα, ναι, από το story και το lore του Castlevania και το τι ήταν ο Δράκουλας και για ποιο λόγο τα κάνει αυτά ο Δράκουλας, έτσι. Και έχει και κάποιους γρίφους που είναι πολύ ιδιαίτεροι γρίφους, ας τους πούμε γρίφους, κάποιες παζοκεφαλιές οι οποίες, ναι, αν δεν έχεις κάποιον οδηγό ή να σου το πει κάποιος που το έχει ανακαλύψει κατά λάθος, δεν πρόκειται να το βρεις ποτέ. Ναι. Τέλος πάντων... Πιο βελτιωμένα κιόλας και τα γραφικά του κιόλας. Πολύ πιο βελτιωμένα τα γραφικά. Όπως είπαμε, έχουν βάλει διαλόγους εδώ πέρα. Καλά, μην φανταστείτε τώρα συννεφάκια Final Fantasy τύπου. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πάμε και στο επόμενο τώρα. Το 1990, έτσι μια αναφορά θα κάνουμε για το Super Famicom. Είχε κυκλοφορήσει. Castlevania ήταν, απλά δεν είναι η Ιαπωνέζικη ονομασία. Akumatsu Special Boku Dracul Kun. Το Kun σημαίνει μικρός. Δηλαδή εδώ πέρα παίζεις ένα Castlevania. Μάλλον όχι Castlevania ακριβώς. Castlevania είναι, εντάξει, γιατί έχει περιοχές του Castlevania, ναι. Είναι πιο εύκολο, πιο παιδικό. Ναι, και στο εξώφυλλο κιόλας ο Δράκουλας, ναι, είναι μικρός, ναι. Και περνάς μέσα από περιοχές των παλιών, των προηγούμενων Castlevania του NES. Κυκλοφόρησε, όπως είπαμε, στο Famicom που είναι η ιαπωνική version NES. Mm-hmm. Τώρα αν είναι πιο εύκολο δεν γνωρίζω. Φαίνεται πιο εύκολο, δεν το έχω παίξει. Πάντως δεν το έχω δει καθόλου. Ναι, εντάξει. Είπα να τα αναφέρω. Εγώ το... αφού κάναμε, σκαλίζουμε τώρα το παράδειγμα, ναι, του Castlevania, θα, ναι, τα πάρουμε, ναι, όλα. Ναι, ναι, ναι. Είναι Castlevania πάντως, δηλαδή το Akumatsu Special μη σας ξεγελάει. Και ουσιαστικά νομίζω η ιαπωνική ονομασία του Castlevania, ναι, είναι Akumatsu, ναι, νομίζω, Akumatsu, ναι, Dracula. Akumatsu Dracula, ναι, δεν είναι Castlevania. Castlevania, ναι, ναι, έγινε για άλλους λόγους, marketing στην Ευρώπη, Αμερική κτλ. Ναι, ναι, ναι. Οπότε γι' αυτό και εμείς το βάλαμε εδώ πέρα αυτό. Το 1990 βγήκε, εντάξει δεν έχουμε πολλά να πούμε. Απλά είναι λίγο έτσι πιο καρτουνίστικο στυλ, ναι, ναι, ναι. Και λίγο πιο βατό. Εν πάση περιπτώσει έχει κάποια minigames μέσα τα οποία σου δίνουν κάποιες έξτρα ζωές. Αυτά. Το 1991 τώρα τι έχουμε. Λοιπόν, 1991 έχουμε δύο κυκλοφορίες πάλι. Δύο κυκλοφορίες, ναι. Έχουμε... Όπως... Για πες, ναι, ξέρω. Ναι, έχουμε το Castlevania 2. Είδατε τώρα εδώ ξεκινάει, όπως είχαμε και το 89, το Castlevania The Adventure που για το Game Boy. Στο Game Boy έχουμε το 2 τώρα εδώ, έχει άλλη αριθμολογία, δηλαδή είναι spin-off με δικούς τους αριθμούς. Ναι, ναι. Στο Game Boy βγαίνει το Castlevania 2 The Belmont Revenge. Και ταυτόχρονα, την ίδια χρονιά, βγαίνει και το Castlevania 4 για το Super NES. Γνωστό και ως Super Castlevania, έτσι. Ναι, καλά για το Game Boy δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Θα πω εγώ, το πρώτο μου Castlevania που έπαιξα. Αχα. Στο Game Boy, το πρώτο δεν είχα ξανακουμπήσει, ήμουν αρκετά μικρός. Στο χωριό μια κοπέλα είχε αυτή την κασέτα, της λέω τι είναι αυτό, είδα απ' έξω και το εξωφυλάκι που ήταν ο Δράκουλας απ' έξω. Μπαμπίρ, παίχτω, μ' άρεσε κιόλας ένα... Να βαρώ, ήταν το πρώτο μου Castlevania που έπαιξα. Mm-hmm. Εντάξει, απλά δεν, λέω δεν έχουμε τίποτα να πούμε γιατί... Καλά, ναι, εγώ απλά έκανα έτσι. Ναι. Μοιάζουν με του NES, είναι λίγο κατώτερα σε γραφικά εφόσον είναι στο Game Boy. Αλλά το σημαντικό εδώ πέρα είναι το Castlevania 4 για το Super NES, είναι το πρώτο Castlevania για Super NES. Πολύ καλύτερα γραφικά σε σχέση με οτιδήποτε είχε βγει σαν Castlevania τότε εκείνη την εποχή. Η επιστροφή κιόλας και του Simon, mm-hmm, γιατί έχει ο Simon εκεί. Ναι. 16-bit πλέον. Ωραίο Castlevania, Μάκη. Αρκετά καλό. Πολύ... Ωραίο Castlevania. Πολύ καλό, ναι, ναι, ναι. Είχε και περισσότερες επιλογές στο αν θα πας από πίσω, αν θα πας από μπροστά. Ναι, ναι, και το 3 ήταν πολύ καλό. Εντάξει, τα άλλα είναι πολύ παλιά κιόλας. Mm. Ήταν πρώτες αποπείρες, αλλά το Super Castlevania είναι από τα αγαπημένα, μπορώ να πω. Εκεί πέρα ήταν και, και η επιλογή με το μαστίγιο που το κράταγε σταθερό και μπορούσε, ναι, να κάνεις το πάνω κάτω. Ναι. Βραπονόσουνα κιόλας και με το μαστίγιο, ναι, πήγαινε σε
έκανε σε κουνιαμπέλα. Τέλος πάντων είχε κάποιες στους μηχανισμούς κάποιες διαφορές. Ναι, ναι. Όχι κάποιες, πολύ διαφορετικά πράγματα είχε. Και κάποιους εχθρούς από το Symphony of the Night είδαμε και έδωσε αυτό. Ναι. Μουσικάρα. Ναι. Μουσικάρα, ναι, ναι, ναι. Φοβερή μουσική. Καλά, και τα προηγούμενα είχαν καλή μουσική. Ναι, αλλά εμένα μου έχει μείνει του Super Castlevania η μουσική. Δηλαδή είναι μέσα στο μυαλό μου κατευθείαν. Mm. Δηλαδή. Πολύ δυνατό. Κλασικά πράγματα. Συγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Αλλά δες εδώ πέρα τώρα προς το παρόν τι έχει γίνει. Πες μου. Που κοροϊδεύουμε καμιά φορά τη Ubisoft που έχει βγάλει Assassin's Creed κάθε χρόνο. Ναι. Δες από το 86. Ναι. Πραγματικά έχουν βγει 1, 2, 3, 4, 5, 6 παιχνίδια. Κοίτα. Μέσα σε 6 χρόνια. 6 έχουν... χρόνια, ναι. Ναι. Είναι 86, 87, 88, 89, 90. 91. Και 91, δηλαδή είναι 6 χρονιές κάθε χρονιά και ένα παιχνίδι. Και ναι, αυτό που λες με την Ubisoft. Ναι. Δηλαδή κάθε χρονιά βγάζουν και ένα και το καίνε το. Και όμως εδώ δεν έχει καεί. Όχι, δεν έχει καεί. Αυτό είναι το θέμα, ότι πάει καλύτερα. Δεν ξέρω, μήπως. Γίνονται ακόμα και καλύτεροι κιόλας. Ίσως τότε είναι και η αναβάθμιση, μήπως πω, των κονσολών. Ότι. Βλέπεις κάτι καλύτερο. Βλέπεις και λίγο ότι βγαίνει κάτι πιο αναβαθμισμένο σε γραφικά, ναι, και τέτοια. Αυτό, βλέπεις ένα upscale δηλαδή στα γραφικά. Άμα δεις, έχουν προσθέσει. Το πρώτο δεν ήταν και δεν είχε πολλή ιστορία. Το δεύτερο, εντάξει, πάνω κάτω το ίδιο. Το τρίτο, Castlevania, έχει διαλόγους. Γίνεται νύχτα, ναι, έχει, ναι, σε άλλους εχθρούς, έχει πιο βάθος η υπόθεση. Και το τέταρτο μέρος. Καινούρια κονσόλα κιόλας μετά. Και καινούρια κονσόλα. Πολύ πιο αναβαθμισμένο τελείως. Ναι. Αφού είναι να κάνεις ψιλοφρύ πράγματα, έτσι. Ωραία. Ας συνεχίσουμε τώρα λοιπόν μετά το Super Castlevania. Να όμως εδώ. Ναι. Που γίνεται παύση δύο χρόνια. 92, 91 δηλαδή βγαίνει το. Τέτοιο 92, έτσι. Και ναι, μετά έχουμε καινούριο τίτλο Castlevania το 93. Το οποίο είναι το King Dracula. Σαν άλλος ένας τίτλος, αυτή τη φορά για Game Boy. Τα είπαμε πιο πριν. Το ίδιο gameplay πάλι, τα ίδια γραφικά πάνω κάτω, λίγο κατώτερα φυσικά από το Super Famicom. Μιας και το Super Famicom ήταν πιο δυνατό. Πιο δυνατό. Ναι, είναι το NES στην Ιαπωνική version, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι. Έχει και διαφορετικές κασέτες βασικά, πάση περιπτώσει. Ταυτόχρονα όμως έχουμε Castlevania Chronicles, το οποίο βγήκε σε πρώτη φάση για 668.000, το οποίο πάλι είναι ένα PC τύπου Commodore, ας πούμε. Ας περιπτώσει, δεν ξέρω και εγώ τι παίζει με αυτό. Αλλά το 2001 ο συγκεκριμένος τίτλος Chronicles, το Castlevania Chronicles, βγήκε και για το PSX. Έτσι. Το πρώτο PlayStation. Εκεί πέρα έχεις κοπέλα στο Chronicles. Ναι. Δεν ξέρω, αυτό σου είχα πει ότι δεν ξέρω και δεν θυμάμαι αν ήταν Belmont αυτή η τύπισσα. Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι. Και είναι αυτό που είναι και καλά στο... εκεί κοντά στην εποχή του πολέμου του 40. Γιατί τα μπερδεύουμε δύο τώρα Castlevania, ρε φίλε. Καλά, αυτή τη στιγμή. Το ότι είχαν τον πόλεμο του 40 και κάπως τα έχουν ταιριάξει με πραγματικές χρονολογίες είναι λίγο σχετικό αυτό, γιατί γίνεται της ανομαλίας. Ναι, γιατί θυμάμαι πάντως ότι είναι ένα Castlevania, τώρα δεν μπορώ να πω. Παίζει να ήταν και το Chronicles. Ναι. Το οποίο παίρναγες από πολλές περιοχές της Ευρώπης, δηλαδή παίρναγες και από την Αθήνα σε κάποια φάση. Ξεκίνησε από Ρουμανία, Αθήνα, Γαλλία και τέλος πάντων. Πρέπει να ήταν αυτό, μου φαίνεται. Νομίζω ότι ήταν αυτό. Αν είμαστε λάθος, να μας το. Κάποιος που ξέρει λίγο παραπάνω, λίγο με τον lore του, ναι, να μας το σημειώσει από κάτω στα σχόλια. Και ταυτόχρονα το 93 έχουμε το Castlevania Rondo of Blood, το οποίο κυκλοφόρησε για TurboGrafx και είναι γνωστό και ως Dracula X, που το 95 κυκλοφόρησε για Super NES. Super NES. Ωραία. Αργότερα κυκλοφόρησε και για PSP. Με 3D, 2D γραφικά κτλ. Θα το αναφέρουμε αργότερα, αυτό θα φτάσουμε και εκεί πέρα, ναι. Και σε αυτό το Rondo of Blood ή Dracula X ήταν η πρώτη φάση που, ας πούμε, ότι έδωσε τα φώτα του ο Κότζι Γκαράση, ο οποίος έχει εργαστεί στα περισσότερα από εδώ και πέρα Castlevania και αυτός ευθύνεται για την εξέλιξη της σειράς. Και θα δούμε πώς αργότερα. Και σε Castlevania που δεν, δεν βάζει Belmont αυτός κιόλας μέσα στις, ναι, στις σειρές. Έχει θέμα. Έχει θέμα με τους Belmont μάλλον, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Για να μην κουράζει προφανώς, ναι, ναι, να την αράξουμε λίγο. Εδώ, Μάκη, κιόλας έχουμε και καινούριο Belmont. Ναι. Ο οποίος είναι ο Ρίχτερ, είναι ο αγαπημένος. Από τους αγαπημένους, ναι. Αγαπημένους, ναι. Τον οποίο τον μάθαμε από το Symphony of the Night. Ναι. Να πω ότι το Dracula X
Έτσι, είναι και δηλαδή το Symphony of the Night είναι η συνέχεια του. Η συνέχεια του, ναι. Ναι, δηλαδή ξεκινάς το Symphony of the Night εκεί που σταματάς και τελειώνεις το Dracula X. Dracula X, ναι. Αυτά όσον αφορά το Round of Blood. Αναφέραμε και ότι εκεί έδωσε τα φώτα του. Είναι στα special thanks ο Κοντζιγκαράς. Ναι, δεν έχει κάνει ούτε director ούτε τίποτα εκεί πέρα. Απλά αυτό είναι το ξεκίνημά του. Ας το πούμε, ας το πούμε. Και ερχόμαστε στο 1994. Το οποίο βγαίνει το Bloodlines, Castlevania Bloodlines, ήταν το μοναδικό Castlevania, το Bloodlines, το οποίο βγήκε για Sega Mega Drive. Δεν είχε βγει, ούτε πρόκειται να ξαναβγεί για Mega Drive, για Sega. Για Sega γενικά. Για Sega γενικά, ένα άλλο Castlevania, ναι, ούτε είχε βγει μέχρι τώρα Castlevania. Οπότε το Bloodlines είναι το μοναδικό Castlevania που κυκλοφόρησε για Sega. Εκεί είναι που μπερδεύαμε με αυτό που είπαμε με το Chronicles ή το Bloodlines. Mm-hmm. Σε ποια είναι στην εποχή και καλά του 40. Τέλος πάντων, άκυρο. Κοίτα, αν έχεις παίξει το Bloodlines, το οποίο βγήκε, είναι 2D side-scrolling κανονικά. Αν έχεις παίξει αυτό, το έχεις παίξει. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θυμάμαι, γιατί... ένα από τα δύο. Μπερδεύω τις ονομασίες τώρα, κατάλαβες. Bloodlines με το Chronicles. Γιατί το Bloodlines βγήκε μόνο στο Sega. Τώρα, αν... δεν είχες Mega Drive, ρε φίλε. Όχι, δεν είχα Mega Drive. Τότε πώς το έχεις παίξει το Blood Dragon. Σε Emulators, ρε φίλε. Α, σε Emulator. Ναι. Άλλο αυτό. Σε Emulators, γιατί εντάξει, όπως είπαμε, δεν τα παίξαμε και στην εποχή τους. Δεν είχαμε τις κονσόλες. Mm-hmm. Ούτε την οικονομική άνεση να τα αγοράζαμε τότε όπως κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Στο οποίο Bloodlines έχει πολύ διαφορετικό εικαστικό. Εξαιρετικά διαφορετικό. Mm-hmm. Είναι και διαφορετικά ο χαρακτήρας, ας πούμε, η μορφή του. Πιο του μπανιασμένη λίγο. Εντάξει, η Sega το είχε αυτό, λίγο πιο χοντροκομμένα γραφικά, λίγο πολύ διαφορετικά σε όλα ήταν η Sega. Και στον ήχο, και ο ήχος ήταν διαφορετικός. Δηλαδή, ναι μεν το ίδιο κομμάτι, αυτό που ξέρουμε, ήταν το πιο κλασικό. Καλός ο ήχος, πιστεύω, ρε. Α, ήταν λίγο πιο καλός, ναι, για κάποιο λόγο. Και όχι μόνο στο Mega Drive, γενικά στις κονσόλες. Εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα για το Saturn αν είχε καλύτερο ήχο από το PlayStation. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα το Master System και το Mega Drive είχαν πολύ πιο δυνατούς, πιο γεμάτους. Ήταν πιο καλή στη μουσική. Πιο πολύ κανάλος. Πιο πολύ κανάλος, ναι. Και για μας τώρα έρχεται το σημαντικό παιχνίδι. Το 1997, εδώ είναι που κολλάει ο Κότζι Γκαράς που λέγαμε πριν, δημιουργεί σαν παραγωγός, σεναριογράφος, τα πάντα όλα, δημιουργεί το Symphony of the Night. Ίσως για... ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ. Ναι, για PlayStation 1. Το καλύτερο Castlevania. Το οποίο μέχρι τώρα, σε αυτό το στυλ ξέραμε το Metroid, το Super Metroid. Ναι. Και όπως είχε παίξει το Super Metroid και έπαιξε το Symphony of the Night αργότερα, του φύγε λίγο το κεφάλι, γιατί σου έλεγε, ξέρω εγώ, μοιάζει, απλά σαν να παίζει Super Metroid με διαφορετική θεματολογία. Αντί να είσαι στο διάστημα, είσαι σε μια παλιά εποχή με βαμπύρ και διάφορα άλλα τέρατα, ας πούμε, ζόμπι, ναι, και πολλά άλλα. Αυτή τη φορά δεν έχεις Belmont εδώ. Εδώ έχεις, ναι, εδώ έχεις έναν άλλον, ένα μισό άνθρωπο, μισό βαμπύρ, ναι, ο γιος του Dracula, ο Alucard. Τον Alucard, τον αγαπημένο χαρακτήρα από όλα τα Castlevania, ναι, για, ναι, μένα. Και εμένα. Μαζί με τον Richter, είναι, γενικά, εκεί τους γνωρίσαμε κιόλας από, ναι, τους δύο. Τους δύο χαρακτήρες. Όπως είπαμε και πριν, αποτελεί συνέχεια του Dracula X. Και εδώ βλέπουμε ότι έχουν προσαρτηθεί και στοιχεία RPG. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι καθαρό RPG. 2D side scrolling, ναι μεν, αλλά RPG δε. Γιατί αναβαθμίζονται ο χαρακτήρας αυτόματα. Δεν χρειάζεται να πειράξεις στατιστικά και τέτοια. Βέβαια έχει τα στατιστικά. Γιατί τα στατιστικά βοηθάνε στο τι πανοπλία θα φορέσεις. Σπαθιά, ποικιλία από τέτοια πράγματα, mm-hmm, δηλαδή από πανοπλίες, από σπαθιά, ξόρκια, τα πάντα. Familiars που έχει μέσα, ναι, που κάποια σε ακολουθούν, άλλα όταν πεθάνεις σε ζωντανεύουν ή σου δίνουν heal, διάφορα άλλα. Είναι ακριβώς όπως το Super Metroid που έπρεπε να γυρίσεις πίσω. Κάποιες περιοχές δεν σε παίρνανε γιατί δεν είχες την κατάλληλη αναβάθμιση να προχωρήσεις. Έπρεπε να γυρίσεις πίσω, να ψαχτείς, ναι, να δεις αλλού. Ναι. Το ίδιο έκανες και στο Super Metroid και γενικά στο Metroid. Ναι, ήταν κλειδωμένα κάποια πράγματα, έπρεπε να βγεις κάποια άλλα αντικείμενα έτσι ώστε να μπορείς να ανοίξεις τη... Ακριβώς, ή να βρεις το double jump, να πηδήξεις πιο ψηλά. Ναι. Αν δεν το έχεις αυτό, δεν μπορείς να πας συγκεκριμένα περιοχή. Ή να βρεις την πανοπλία για να περάσεις, ναι, να σπάσεις τα καρφιά. Είχε πολλά πράγματα τα οποία μπορούσες να κάνεις και γεμάτο, ρε παιδί μου. Φοβερό Castlevania. Mm-hmm. Φοβερό, φοβερό. Μουσικάρα γενικότερα, σαν παιχνίδι. Πολύ τουμπανογραφικά, πολύ φρέσκο γενικότερα σαν παιχνίδι, ακόμα και τώρα παίζεται. Παίζεται, ναι. Άνετα. Πολύ εύκολα.
Πολύ εύκολη. Παιχνίδι σταθμός για εμάς. Γενικώς όλη την καριέρα μας στο gaming. Ναι. Και πολλές ώρες κιόλας έχουμε παίξει, το έχουμε τελειώσει, το έχουμε ξανατελειώσει. Ναι. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε 100%. Εν τω μεταξύ, όταν το τελειώσαμε το πρώτο κάστρο, μετά είδαμε ότι έρχεται και ανάποδα άλλο ένα. Ναι, νομίζαμε ότι είχαμε τερματίσει. Όχι, το τερματίζεις. Τερματίζεις κανονικά με το μονοκάστρο και γυρνάς σε ένα πόρταλ που έχει και σε μεταφέρει, σου δείχνει ουσιαστικά τον τερματισμό. Ναι. Και μετά σε μεταφέρει στο κάστρο, το οποίο είναι ανάποδο το κάστρο. Mm-hmm. Και εκεί βρίσκεις και τον τελευταίο αρχηγό να τον τερματίσεις κανονικά. Ναι. Ναι, στην ουσία εκεί μαζεύεις τα κομμάτια του Δράκουλα, έτσι ώστε να τον συναρμολογήσεις και να τον πολεμήσεις. Αλλά πολεμήσεις, το καταλαβαίνω. Γιατί ψάχνεις να βρεις τα κομμάτια του Δράκουλα για να τον συναρμολογήσεις και δεν τον αφήνεις όπως έχει, ρε φίλε. Για να πάρεις την εκδίκηση του άλλου κάρτ, μάλλον. Μάλλον, ναι. Τέλος πάντων. Την ίδια χρονιά το 97 έχουμε και το Castlevania Legends για Game Boy, το οποίο το έχουμε δείξει και σε... Το έχουμε δείξει, έχουμε την κασετούλα κιόλας εδώ πέρα, την είχα αγοράσει αυτή την κασέτα. Είχαμε φτιάξει ένα βίντεο στο οποίο έχω ένα κουτί εγώ και είχαμε ανοίξει το κουτί για να δείξουμε τα cartridge μέσα και τα λοιπά, και υπάρχει μέσα, υπάρχει και αυτό. Υπάρχει μέσα και αυτό, ναι. Το οποίο μου το έχει δώσει ο φίλος. Εσύ μου το έχεις χαρίσει. Ναι, ναι. Αυτά όσον αφορά το 1997. Εδώ έχουμε γυναίκα κιόλας, Belmont. Ναι, στο Legends έχουμε στο γυναίκα. Legends, ναι. Όπως είχαμε και στο Chronicles. Και στο Chronicles, ναι. Mm-hmm. Άρα το Chronicles είναι αυτό που λέω. Το Chronicles, να ναι, φίλε. Ορίστε, βγάλα μάκρη. Ωραία. Λοιπόν, το... Δεν καταλαβαίνω γιατί έχεις καλώσει τόσο πολύ. Λοιπόν, το... Μετά Sky, το 1999, στο οποίο έχουμε το Nintendo 64, έχουμε δύο παιχνίδια για το Nintendo 64. Το ένα λέγεται Castlevania 64 και το άλλο είναι το Legacy of Darkness. Τα έχω δοκιμάσει εγώ σε emulator. Δεν μπορώ να σας πω ότι έχω καταλάβει την υπόθεση έτσι όπως ξεκινάνε, ίσως σε βάθος την καταλαβαίνεις. Και να πούμε κιόλας ότι εδώ για πρώτη φορά άλλαξε και το στυλ, δεν είναι πλέον 2D scrolling, ναι. Είναι 3D. Ναι, πρώτες προσπάθειες, γιατί είναι δύο. Ναι, ναι, είναι τρίτου προσώπου. Και βγήκανε και την ίδια χρονιά, μου κάνει εντύπωση, δηλαδή δεν αφήσανε λίγο να το διορθώσουν και να βγει την επόμενη χρονιά. Όχι, τα δώσανε μπαμ. Τα δώσανε μπαμ και τα δύο την ίδια χρονιά. Η πρώτη προσπάθεια για 3D Castlevania, να δούμε ένα Castlevania δηλαδή σε 3D. Η αλήθεια είναι ότι στην ιδέα τότε, επειδή εγώ δεν είχα Nintendo 64, είχα εξτασιαστεί, τελικά δεν τα έπαιξα στην εποχή τους, τα έπαιξα πολύ αργότερα σε emulator στο PC. Και γενικότερα δεν έχω ακούσει καλά σχόλια από τότε μέχρι τώρα, άπατα πήγανε. Δεν τα έχω δοκιμάσει, ό,τι έχω δει εγώ από βίντεο και review που έχω δει εγώ, ναι. Δεν τα πήγανε καθόλου καλά σαν Castlevania. Αλλά δεν πάβει να είναι η πρώτη απόπειρα. Η πρώτη απόπειρα, η πρώτη προσπάθεια στο να το κάνουν ένα Castlevania 3D. 3D, ναι, ναι. Αυτά για το Nintendo, για τα δύο Castlevania του Nintendo 64. Και μετά από τα Castlevania του Nintendo 64, το 2001 έχουμε το Circle of the Moon για Game Boy Advance, ένα, ναι, πολύ ωραίο Castlevania, στο οποίο έχεις πάλι μαστίγιο. Ναι. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί την επόμενη χρονιά, το 2002, πάλι για Game Boy Advance βγήκε το Harmony of Dissonance. Πολύ ωραίο και αυτό Castlevania. Στο οποίο έχεις πάλι Belmont και στο πρώτο είχε, δηλαδή αυτά τα δύο παιχνίδια του Game Boy Advance που βγήκαν το ένα μετά το άλλο, δηλαδή κάθε χρονιά είχαμε και από ένα. Στο ένα είχες μαστίγιο, στο άλλο μπορούσες να βάλεις πάλι, δηλαδή θύμιζε λίγο Castlevania Symphony of the Night. Ναι, ναι, πολύ, ναι. Και ο χαρακτήρας που ενώ ήταν Belmont ήταν ένας προμάλης και τα λοιπά. Έμοιαζε με τον Alucard, αλλά τελικά δεν είναι Alucard, είναι ένας Belmont. Ναι. Justy Belmont, κάπως έτσι λέγεται. Justy. Ο Justy. Ο οποίος έμοιαζε με τον Alucard, αλλά δεν ήτανε. Belmont ήταν αυτός, δεν είχε καμία σχέση με βρικόλακες και τα λοιπά. Εγώ, από προσωπικές μου εμπειρίες, γιατί έχω παίξει και τα δύο, πρέπει να σας πω ότι το Castlevania, το Harmony of Dissonance, το δεύτερο δηλαδή, που βγήκε το 2002, το θεωρώ πολύ καλύτερο από το πρώτο, το Circle of the Moon. Το Circle of the Moon, και ναι, εγώ, και εγώ, μ' άρεσε πάρα πολύ. Το θεωρώ πολύ καλύτερο και πιο άρτιο, δηλαδή είχε να βάλεις... Ναι, δεν άλλαζε στο χαρακτήρα, ο χαρακτήρας έμενε ως έχει, αλλά έβαζες πανοπλίες. Αναβάθμιζες το μέλλον σου, ναι, αλλά... έβρισκες. Ήταν, όπως το είπες πριν, ήταν κοντά στο σύμφωνο ευθενή. Πολύ κοντά. Σύμπτω ότι έμοιαζε και ο χαρακτήρας, έτσι. Ναι, σύμπτω ότι έμοιαζε ο χαρακτήρας, ήταν και πολύ κοντά. Ενώ στο Circle of the Moon δεν άλλαζες κάτι στον παίχτη, έβρισκες μόνο όχι. Πολύ πιο, πιο καλύτερα μαστίγια, να το πω. Κάπως έτσι. Ναι. Πάντως στο Game Boy Advance αυτά τα δύο είναι τα... και
Ας πάμε και τώρα και στο επόμενο για να κλείσουμε κιόλας ναι, το ότι βγήκε ναι, στο ναι, Advance έτσι, 2003 Aria of Sorrow. Στα καπάκια, ναι, τον επόμενο χρόνο το Aria of Sorrow. Χρόνο. Και την ίδια χρονιά βέβαια βγήκε και το PlayStation 2, το πρώτο Castlevania. Το Lament of Innocence. Το Lament of Innocence, στο οποίο ήταν και 3D τέλος πάντων, αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι και τα τρία του Game Boy Advance. Ήταν καλά Castlevania, όχι τόσο το Aria of Sorrow. Όχι, το Aria μας άρεσε και ο χαρακτήρας κιόλας. Όχι, δεν ήταν καθόλου καλό. Δεν ήταν καθόλου καλό. Ναι. Ήταν μπερδεμένο. Μπερδεμένο ναι, και για να καταλάβεις κάποια πράγματα έπρεπε να τρέξει οδηγούς. Δεν ήταν τόσο άρτιο όσο ήταν τα δύο προηγούμενα. Τα δύο προηγούμενα όμως ήταν κορυφή. Κορυφή και δυνατά Castlevania. Απλά το Aria of Sorrow ήταν σαν αρπακολατζίδι κορυφή. Ναι. Δεν ξέρω τώρα, έτσι μου καθόταν εμένα, έτσι το είδα εγώ σε σχέση με τα δύο προηγούμενα. Από τα δύο προηγούμενα τα ευχαριστήθηκα. Το τρίτο δεν μου άρεσε καθόλου. Ναι. Και όπως είπαμε και λέμε το Innocence για PlayStation ναι, 2. Κάτσε να το πάμε normal. Δηλαδή το 2003 ενώ βγήκε το Aria of Sorrow που αναφερθήκαμε πριν, ότι ωραία, δεν ήταν και πάρα πολύ καλό για το Game Boy Advance, βγήκε και το λέμε το Innocence για PlayStation 2. Το οποίο ανάμεικτα συναισθήματα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Ήταν και πρώτη απόπειρα που μπήκε κιόλας σε... Όχι πρώτη απόπειρα 3D, γιατί όπως αναφερθήκαμε ναι, το 64, ήταν η πρώτη απόπειρα που έγινε hack and slash το και, παιχνίδι. Και καλό 3D. Και καλό 3D, ναι. Και ουσιαστικά πούμε και ότι ήταν και ο πρώτος Belmont εδώ πέρα. Ναι. Έτσι όπως μας τον δώσανε, mm-hmm, γιατί μετά τα πράγματα αλλάξανε λίγο στην πορεία. Θα τα πούμε κιόλας. Τι να πω, ήταν το πρώτο hack and slash, ας πούμε hack and slash, όχι ακριβώς. Ναι. Ήταν και η μόδα κιόλας εκείνης της εποχής που βγαίνανε αυτού ναι, του είδους τα παιχνίδια, δηλαδή Devil May Cry, God of War, ποιο άλλο, το Shinobi που είχε το πει, πολύ καλό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Και άλλα που τώρα μας διαφεύγουνε. Εμένα μου άρεσε το Μάκη, δεν του άρεσε τόσο. Όχι, μου άρεσε απλά σε σχέση με το επόμενο που βγήκε. Την επόμενη. Ναι. Εντάξει, όχι την επόμενη χρονιά, εντάξει, δύο χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2005. Ναι. Βγήκε Dawn of Sorrow για DS. Πολύ καλό. Αυτό είναι η συνέχεια του Aria of Sorrow. Του Aria of Sorrow, του Game Boy Advance. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτή τη φορά έχουμε το 2005 έχουμε κυκλοφορία το Castlevania Dawn of Sorrow στο DS και το Curse of Darkness για PlayStation 2 και Xbox. Το οποίο ο Curse of Darkness με κέρδισε περισσότερο. Ήτανε σε ίδια φάση. Ναι. Απλά εκεί και εκεί να. Φαντάσου ένα Symphony of the Night. Αυτό, σε 3D. 3D. Γιατί στο Lament of Innocence ήταν γραμμικό, σε πήγαινε. Ναι. Σε πήγαινε. Ήτανε όπως είπαμε πιο πολύ Devil May Cry φάση. Mm-hmm. Ενώ εδώ το αλλάξανε στο Curse of Darkness. Το κάνανε δηλαδή ναι μεν τρίτου προσώπου, αλλά όπως λέει ο Μάκης ήτανε πιο Symphony of the Night. Ναι, πιο Symphony of the Night. Με μυστικές περιοχές, με στατιστικά ο παίκτης κανονικά. Ενώ στο Lament of Innocence δεν είχε στατιστικά. Όχι, αναβάθμιζες το όπλο σου. Με κάτι σαν ψυχές που μάζευες νομίζω. Όχι μόνο σαν ψυχές, αλλά σε κάθε φάση παίρναγες ένα boss και σου δίνει ένα όπλο. Κάτι παραπάνω ναι, ναι, στο... Να έχεις κάτι παραπάνω στο μαστίγιο σου. Το Curse of Darkness απ' την άλλη μπορείς να βάλεις άλλο σπαθί, άλλη ασπίδα, ναι, άλλη πανοπλία και φαινόντουσαν αυτά κιόλας. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή όταν τα άλλαζες έβλεπες τη διαφορά στο χαρακτήρα, δεν έμεινε ο χαρακτήρας ως εκεί. Και είχαμε εκεί πέρα και κάποια Guardians να τα πω, δεν θυμάμαι και πώς λεγόντουσαν, τα οποία τα κουβάλεγες μαζί σου και σε βοηθάγανε στη μάχη. Ναι, ναι. Όπως το Symphony of the Night, ένα 3D Symphony of the Night. Έμοιαζε κιόλας κι αυτός, λίγο με Alucard. Ναι, τα Familiars. Familiars. Τα οποία μπορείς να τα αναμίξεις μεταξύ τους και να βάλεις ένα πιο δυνατό. Ήταν περίεργο το σύστημα, είχε άλλους μηχανισμούς. Ναι, ναι. Ιδιαίτερο. Πολλά μυστικά, πάρα πολλά μυστικά το Curse of Darkness. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι το Lament of Innocence για το PlayStation 2 είχε βγει αποκλειστικά, ενώ το Curse of Darkness κυκλοφόρησε και για PlayStation 2 και για Xbox. Ναι. Δεν γνωρίζω αν κυκλοφόρησε για PC. Πάλι και αυτές τις δύο χρονιές, δηλαδή 2003 και 2005, κυκλοφορούν ένα Castlevania Handheld και ένα για κονσόλα. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, δεν είπαμε πάρα πολλά για τον Dawn of Sorrow που βγήκε για DS. Είπαμε ότι είναι συνέχεια του Aria of Sorrow. Ναι, δεν μου αρέσει το Sorrow, η series Sorrow. Εντάξει, κοίταξε να δεις, το Dawn of Sorrow είναι και καλά στην τωρινή εποχή και πας στο κάστρο του Δράκουλα, το οποίο βρίσκεται στην πώς τη λένε, στη Ρουμανία. Ναι, και ξεκινάει η περιπέτεια, δηλαδή 2045 είναι νομίζω κάτι τέτοιο και καλά. Mm-hmm. Και ξεκινάς λόγω του ότι έχουν απαγάγει την κοπέλα αυτού νου, αν θυμάμαι καλά, να βρεις τον Δράκουλα τέλος πάντων, να τον σκοτώσεις και να πάρεις την κοπέλα σου πίσω. Κλασικά πράγματα. Ναι, απλά τον Dawn of Sorrow και αυτό είναι ένα δεμένο Castlevania. Θυμίζει πάρα πολύ Symphony of the Night και αυτό. Απλά είναι πολύ διαφορετικοί εχθροί.
Πολύ διαφορετικό το κάστρο όπως το ξέρουμε, άλλη μουσική εντελώς, λίγο πιο heavy metal μουσική ας το πούμε. Πολύ σύντομο όμως, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο είναι το... Για παράδειγμα το Harmony of Dissonance είναι μεγάλο Castlevania. Ναι, και το Circle of Moon ήταν μεγάλο Castlevania, ναι. Δεν ήταν μικρό. Ναι, και το Dawn of Sorrow είναι μεγάλο, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλο τα άλλα. Όσο τα άλλα ή δεν, όπως ναι. Έχει συνηθίσει η σειρά. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο σύντομο δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στο 2006 που κυκλοφορεί το Portrait of Ruin για το DS. Portrait of Ruin, ναι. Το οποίο είναι ένα αξιόλογο Castlevania. Εδώ να πω ότι αυτή τη φορά δεν έχεις να κάνεις με ένα κάστρο ολόκληρο. Είναι χωρισμένο σε περιοχές, μεγάλες περιοχές, τις οποίες κανονικά κατοσταρίζεις με... Αυτό είναι που έχεις και δύο. Έχεις δύο, ναι. Έχεις δύο παίκτες και ο κάθε ένας παίκτης έχει διαφορετικά abilities. Ναι. Και όσο προχωράς, ο ένας ξελασπώνει τον άλλον. Δύο αδέρφια δεν είναι αυτοί. Ναι, είναι δύο αδέρφια, ναι. Μια κοπέλα και ένας άντρας. Δεν θυμάμαι αν είναι Μπέλμον αυτή. Ναι. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Απλά ο ένας ξελασπώνει τον άλλον. Δηλαδή όπου κολλήσεις ξέρεις ότι μάλλον ο άλλος χρειάζεται και έχει κάποιους γρίφους στους οποίους... πρέπει να, όπως και δίποτε, να χρησιμοποιήσεις και τους δύο μαζί. Η μία είναι μάγισσα, ο άλλος είναι μαχητής κτλ. Αξιόλογο, πολύ αξιόλογο. Το συμπάθησα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν τα έχεις δοκιμάσει. Δεν το έχω δοκιμάσει αυτό, από ό,τι μου έλεγες εσύ. Mm-hmm. Δεν είχα DS. Αρκετά καλά. Αρκετά καλό και αυτό και τα επόμενα δύο που βγήκαν για DS. Απλά εμένα μου ξύνησε το ότι ήταν χωρισμένες οι περιοχές και δεν είχα να κάνω με ένα ενιαίο κάστρο. Ναι. Αυτό δεν μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Και μετά ξεκίνησαν και γίνανε όλα έτσι. Δηλαδή δεν είχες ένα ενιαίο κάστρο, μια μεγάλη περιοχή, massive, να κάτσεις να την εξερευνήσεις, να βγάλεις άκρη κτλ. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε μικρό, πολύ μικρό. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, το 2007 έχουμε Castlevania Dracula X, το remake, αυτό που βγήκε για PSP. Ναι, είναι το Rondo of Blood, το Dracula X. Που το κάναμε σε 2D-3D. Ναι, 2D-3D και αν έψαχνες καλύτερα μέσα σε αυτό το παιχνίδι, mm-hmm. ξεκλείδωνες και το Castlevania, το Dracula X, το κλασικό. Να το παίξεις κανονικά δηλαδή. Ναι, και το Symphony of the Night. Και... έχει αυτές τις δύο επιλογές. Ναι, τα ξεκλείδωνες και τα έπαιζες και μέσα. Ναι, μπορείς να τα παίξεις κανονικά. Βέβαια, εγώ όταν τα ξεκλείδωσα να πω ότι ασχολήθηκα πάλι με τα άλλα τα παλιά και το παράτησα αυτό. Ο Μπάμπης το λύσαξε λιγάκι. Δύσκολο πάρα πολύ, δεν μπορούσα να το παίξω. Ναι, ναι. Και για να διευκρινίσουμε και αν και το είπες και πριν, τι ακριβώς ήταν το συγκεκριμένο Castlevania, ήταν 2D side scrolling, απλά με 3D background. Ναι, και γενικότερα ναι. Οι χαρακτήρες, τα μοντέλα ήταν 3D. 2,5D, νομίζω. Ας το πούμε έτσι, ναι. Εντάξει, είναι τυπική ονομασία, την έχουν τυπική, βάλει. Ναι, έτσι, δεν υπάρχει όρος 2,5D. Mm-hmm. Επίσης να πω και κάτι, ας πούμε, μιας και αναφερθήκαμε Dracula X και ξαναερχόμαστε πάλι στο Symphony of the Night, ότι στο Symphony of the Night είχες και επιλογές όταν έφτανες σε κάποιο ποσοστό, δηλαδή κάποιο επί της 100 μέσα στο παιχνίδι, μπορούσες να παίξεις, δηλαδή να έβαζες το όνομα Richter, mm-hmm. και να ξεκίναγες να παίξεις ένα story με τον Richter ή με την Μαρία, ναι. Την Bellman που υπήρχε, ναι. Μέσα, ναι, ναι, ναι. Στα οποία ήταν υπερβολικά πολύ δύσκολα. Διότι, εντάξει, είσαι άνθρωπος, mm. και με 1-2 χτυπήματα ήσουν off. Έτσι μια αναφορά που δεν το είπαμε πριν για το Symphony of the Night, όταν αναφερθήκαμε. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε στο 2008, mm-hmm. αφού είπαμε ότι είπαμε πριν για το remake που έγινε για το PSP. Αυτή τη φορά έχουμε δύο κυκλοφορίες πάλι, το Order of Ecclesia για DS και το Judgment για Wii. Το οποίο είναι fighting το Judgment, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Έχει όλους τους χαρακτήρες σχεδόν, ναι. Που υπήρχαν από όλα τα Castlevania και είναι πιο fighting αυτό. Ναι, από το πρώτο Castlevania μέχρι τώρα νομίζω, ναι. Χωρίς να είμαι πολύ σίγουρος, αποκλειστικό για το Wii. Εντάξει, τώρα όποιος το έχει παίξει αυτό, εγώ δεν το έχω δοκιμάσει, έχω δει trailer, έχω δει βιντεάκια, mm-hmm. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Αυτό που γνωρίζω περισσότερα πράγματα είναι το Order of Ecclesia για DS, το οποίο το έπαιξα. Πάλι και αυτό χωρισμένο, με περιοχές κτλ. Ναι. Αυτή τη φορά δεν έχεις εδώ πέρα ακριβώς όπλα. Έχεις κάποιες μαγείες οι οποίες, ναι. Δημιουργούν όπλα. Και κάθε, ναι, ναι. Φορά που βρεις, σκοτώνεις κάτι, σου δίνει τη μαγεία του, ξέρω εγώ. Αν σκοτώσεις, ας πούμε, ένα σκελετό ο οποίος έχει ένα σπαθί, σου δίνει αυτή την ψυχή του, ας το πούμε. Και αυτόματα βγάζεις το σπαθί που είχε ο σκελετός πριν. Κάπως έτσι, ναι, φανταστείτε, ναι. Είναι ένα παιχνίδι που έχω
μέσα στο μυαλό μου να το παίξω τώρα. Ναι. Δηλαδή θα σου πάρω το DS και θα το παίξω, διότι είναι αξιόλογο, πολύ αξιόλογο Castlevania. Συν το ότι σε είχε φάει και τον Μπάμπης, πρέπει να το βρούμε, να το παίξω, δεν γίνεται να μην το παίξω αυτό και τέτοια. Είναι πάρα πολύ καλό Castlevania, όποιος δεν το έχει παίξει πρέπει να το δοκιμάσει, όπως θα το κάνω και εγώ τώρα όσο νουπο. Πάρα πολύ ωραία boss να πω, πολύ ωραία φαντασία στα boss. Απλά πάλι ένα στοιχείο που με ξυνίζει εμένα εδώ είναι ότι είναι χωρισμένο σε μεγάλες περιοχές, τις οποίες δηλαδή ξέρεις κομμάτι, βέβαια μεγάλα έτσι κομμάτια. Έτσι το φτιάξανε γενικά τα Castlevania, βλέπω στο DS. Στο DS έτσι τα κάνανε, ναι. Αν εξαιρέσεις το Area of Sorrow, το Dawn of Sorrow, συγγνώμη. Το Porter of Ruin και το Order of Ecclesia είναι περιοχές μεγάλες, τις οποίες εξερευνείς και προσπαθείς να τις κατοσταρίσεις, να τις κάνεις 100% βρίσκοντας τα μυστικά τους κτλ. Ναι. Δεν μου αρέσει αυτό, δηλαδή γι' αυτό μου αρέσει περισσότερο το Dawn of Sorrow. Γιατί είναι ένα νέο, ένα μεγάλο κάστρο στο οποίο εξερευνείς όλο το κάστρο και βρίσκεις τα μυστικά κτλ. Βέβαια όπως είπα και πριν είναι αρκετά μικρό σε σχέση. Και αυτά δεν είναι πολύ μεγάλα, δηλαδή το Order of Ecclesia και το... πώς το λένε το άλλο, το Porter of Ruin είναι μικρά κι αυτά, μικρά, δεν μικρά, τεράστια. Ναι. Εντάξει, όταν λέμε μικρά δεν εννοούμε 3 ώρες. 8 με 10 ώρες περίπου. Κοπέλα έξω εδώ το είπαμε, δεν θυμάμαι αν το γυναίκα, είπαμε. Γυναίκα, ναι. Πολύ αξιόλογο. Όποιος δεν το έχει παίξει, τώρα δεν ξέρω, μπορείς να τα παίξεις αυτά και σε κάποιον emulator, να τα δεις, να τα δοκιμάσεις. Ναι, υπάρχουν emulators για το DS. Είναι λίγο ιδιαίτερα αυτά, ξέρεις, γιατί κάνεις και κάποια πράγματα με την οθόνη. Πάση περιπτώσει. Για το Judgment σας είπαμε ότι είναι fighting και τα λοιπά. Και πάμε στο 2009. Πάλι για το Wii U τίτλος. Όχι για το Wii U, για το απλό το Wii. Για το Wii και λέω το Wii U. Ναι, είναι τίτλος για το WiiWare. Στο οποίο WiiWare τι έχουμε τώρα. Έχουμε μόνο downloadable τίτλους. Οι οποίοι είναι καινούργοι. Αλλά στην ουσία δεν έχουμε το Castlevania The Adventure Rebirth, το οποίο είναι παιχνίδι του Game Boy, έτσι. Το πρώτο, το The Adventure. Ναι. Με καλύτερα γραφικά, με χρώματα, έτσι. Πολύ πιο ανανεωμένο. Θυμίζει λίγο, ας πούμε, στα γραφικά το Dracula X. Ναι. Αυτό. Ναι. Είναι όπως είχαν κάνει και τότε για το Metroid κάποια πράγματα, τα Fusion και αυτά. Ναι, και για να το παίξει αυτό έπρεπε να έχεις μόνο Wii. Δεν μπορείς να το παίξει αλλού. Τώρα δεν ξέρω αν το έχουν βάλει και στο καινούργιο το Switch. Να το βρεις και να το κατεβάσεις. Δεν το γνωρίζω αυτό. Λογικά θα υπάρχει. Εντάξει, ξέρεις, αυτό είναι κανονικά, δεν έχει υπόθεση και τέτοια, ξεκινάς, πίστες, boss. Όπως ήταν το Game Boy το παιχνίδι. Ακριβώς. Και πάμε τώρα στο 2010, στο οποίο βγαίνει το Harmony of Destroyer, το οποίο είναι ένα Castlevania, ειλικρινά σας μιλώ, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Βγήκε για 360 και PS3. Τι γίνεται τώρα, από ό,τι έχω δει και κατέβασα και ένα demo, γιατί φανταστείτε, κατέβασα τον demo και δεν κατάλαβα τι ακριβώς έπρεπε να κάνω. Έχεις να διαλέξεις τον Alucard, ο ένας χαρακτήρας. Αν θέλεις παίρνεις και το χαρακτήρα του Area of Sorrow ή του Dawn of Sorrow. Τον Sorrow. Ναι, γενικότερα. Έχει, φανταστείτε, ένα μεγάλο χάρτη. Δηλαδή, πώς πας τώρα, κουτάκι και... Ναι. Πώς να το πω καλύτερα. Δηλαδή όταν παίζεις το κανονικό το Symphony of the Night. Γιατί οι πίστες, ας πούμε, που οι πίστες, το μέρος που μπαίνεις είναι περιοχή μέχρι να φτάσεις, ας πούμε, στον boss. Ναι, αυτό το ξεκλειδώνει όλο, το βλέπεις όλη την περιοχή. Ναι, από το πάνω μέρος μέχρι το κάτω. Δηλαδή για να φύγεις, ας πούμε, στον πύργο, ρολόι, έτσι. Αυτά τα βλέπεις μεμονωμένα όμως. Εκεί τα βλέπεις όλα. Δηλαδή στο ξεκλειδώνει όλο. Έχεις ένα χάρτη, φαντάσου τεράστιο, έτσι. Και μέσα σε αυτό το χάρτη λογικά ψάχνεις να βρεις τρόπο έτσι ώστε να φτάσεις στον goal, δηλαδή να τελειώσεις αυτή την πίστα. Και μετά σου βγάζει άλλο και άλλο και άλλο. Περίεργο και ιδιότροπο είναι, δεν το κατάλαβα καθόλου. Είναι κάπως και λίγο co-op αυτό, ας το πούμε. Ναι, co-op, παίζεται διπλό. Ναι. Γιατί βλέπεις όλο το χάρτη, όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για αυτό το συγκεκριμένο. Ωραία γραφικά για αριστερά σίγουρα. Αλλά δεν είναι το Castlevania που εγώ περίμενα. Δηλαδή όταν είχα δει εκείνη τη φάση που είχε κυκλοφορήσει, λέω καινούριο Castlevania που μοιάζει με το Symphony of the Night, απίστευτο. Αλλά τελικά είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Όχι, ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Ξέρω αν έχει και bosses, έχει bosses μέσα αυτό. Όχι, δεν έχει. Απλά προσπαθείς να κάνεις κάτι έτσι ώστε να φτάσεις στην πίστα να προχωρήσεις στην επόμενη. Περνάς από όλες τις περιοχές, μείνει, έτσι, μέχρι να φτάσεις στο τέλος, στον goal, δηλαδή κάτω. Και μετά σου βγάζει άλλη περιοχή και άλλη περιοχή. Ο σκοπός ειδικά είναι η διασκέδαση για δύο άτομα. Για δύο άτομα, ναι. Τώρα μόνος σου δεν ξέρω πόσο νόημα θα έχει να το παίξεις όλο αυτό.
Πάση περιπτώσει, πάμε στο επόμενο. Εκείνη το τη χρονιά που βγήκε... χρονιά, το Lords of Shadow. Το 2010 βγήκε και αυτό. Άλλο ένα από τα αγαπημένα Castlevania. Τώρα άλλοι το θεωρούν ότι δεν κολλάει στο lore του Castlevania. Εμείς θα το βάλουμε, διότι είναι ένα αξιόλογο Castlevania το Lords of Shadow. Είναι Castlevania το Lords of Shadow, καταρχήν. Ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Εδώ βλέπουμε συνεργασία της Mercury Steam με την Kojima Productions. Kojima Productions, ναι. Και βλέπουμε μια διαφορετική οπτική όσον αφορά το Castlevania, δηλαδή στο πιο σοβαρό να το πω. Ναι. Εντάξει, σοβαρά ήταν όλα. Ναι, απλά έπαιρνε όλους, είχε πάρει όλους τους μύθους που ξέρουμε από... Πολύ καλά διαβασμένη η Mercury Steam. Και τους βάλανε εδώ πέρα, δηλαδή οι λυκάνθρωποι ήταν... Καταρχήν είχε λυκάνθρωπους που δεν είχαμε δει σε άλλη Castlevania νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Σαν λυκάνθρωπος όχι. Ότι είχαμε δει λύκους... Ναι, λοιπόν... Ναι, είχαμε δει. Επίσης είχαμε δει και τον Αλουκάρντο, ο οποίος μπορούσε να μεταμορφωθεί σε λύκο. Έτσι όμως όπως τα δώσανε, σου δώσανε σαν να κάνανε ένα συνοθήλευμα όλο τον Castlevania, το τι έχεις δει. Και στο πετάξανε ουσιαστικά. Αν το πάμε και χρονολογικά, είναι ο πρώτος Belmont. Ναι. Στο οποίο τώρα να σποιλάρουμε, είναι και παλιό παιχνίδι, έχουν παλιά περάσει και 7-8 χρόνια τώρα από εδώ. Είναι ο πρώτος Belmont και είναι και ο Δράκουλας. Σου δείχνει δηλαδή ότι ο Δράκουλας ήταν Belmont. Ναι. Από εκεί σου ξεκινάει κιόλας και το τάγμα, το... κάτι σαν σταυροφόροι ήταν αυτοί. Τέλος πάντων. Τελείως διαφορετική οπτική γενικότερα από τα προηγούμενα Castlevania. Και έκανα λάθος. Έχουμε δει λυκάνθρωπους σε Castlevania. Στο Castlevania 3 νομίζω ήταν. Που όταν σκοτίνιαζε. Ναι, έκαναν και λυκάνθρωποι. Ναι, οι λύκοι ας πούμε. Δεν ήταν ακριβώς λυκάνθρωποι. Ναι. Τελείως διαφορετική οπτική. Πιο σοβαρά δομημένο παιχνίδι. Πολύ δράμα γενικότερα. Πάρα πολύ δράμα. Ναι. Πάρα πολύ δράμα. Μπλέξανε και λίγο και το story του Bram Stoker. Ναι, το μπλέξανε κατά πολύ. Ναι, το βάλανε μέσα. Το βάλανε μέσα. Πιο πολύ βάθος θα έλεγα. Ναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το ευχαριστήθηκα το πρώτο. Γιατί ουσιαστικά ήταν και ένα στυλ God of War πλέον. Άλλαξε το gameplay του. Το gameplay, εκτός ότι ήταν 3D και ήταν ένα πολύ καλό 3D παιχνίδι. 3D, 2D ανάλογα συνέχεια άλλαζε αυτό. Ναι, άλλαζε. Ήταν όπως άλλαζε και το God of War, το 3. Ναι, ακριβώς. Και ήταν επηρεασμένο όπως είπες και εσύ από God of War και Shadow of Colossus ήταν. Shadow of Colossus, ναι, ειδικά τα boss. Κάποια boss εκεί στην αρχή ήταν πολύ Shadow of Colossus. Δηλαδή να σκαρφαλώσεις, να χτυπήσεις το συγκεκριμένο αδύναμο σημείο έτσι ώστε να φτάσεις πιο ψηλά για να καταφέρεις να νικήσεις τον boss. Ναι. Και Zelda θα έλεγα. Και Zelda. Και Zelda γιατί. Γιατί Zelda. Γιατί εδώ δεν είχε στατιστικά, αλλά κάθε φορά εξέλιξες το όπλο σου έτσι ώστε να μπορεί να ανοίξει σωστά μια περιοχή. Το μαστίγιο το οποίο ήταν αλυσίδα ουσιαστικά. Που αν δεν κέρδιζες το συγκεκριμένο boss για να πάρεις την αναβάθμιση στο μαστίγιο σου, δεν μπορείς να πας παρακάτω. Όχι. Δεν γινόταν με τίποτα. Ναι. Σύνδεν και ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να ξαναγυρίσεις και πίσω για να πάρεις αναβαθμίσεις. Ναι. Να μην ξεκλειδώσεις κάποια πράγματα επειδή είχες αναβαθμίσει τότε το σταυρό αλυσίδα μαστίγιο, ας πούμε. Ναι, όλα μαζί αυτά. Ναι. Για να μπορείς να γραπωθείς σε κάποια φάση και να περάσεις από τη μία περιοχή στην άλλη, αν θυμάσαι καλά. Ναι. Ήταν επηρεασμένο από πολλά παιχνίδια. Να πούμε ότι κυκλοφόρησε για όλες τις πλατφόρμες. Ναι. 360, στην αρχή είχε βγει για 360 και PlayStation 3. Μετά το δώσανε, όταν κυκλοφόρησε για κάποια DLC, δύο DLC που έχει το παιχνίδι. Ναι. Το δώσανε και στο PC. Αυτά δεν έχουν από κάτι άλλο. Μας εξέπληξε ευχάριστα αυτή η αλλαγή, ρε παιδί μου, που πάρα έγινε στο franchise. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν βγει στις προηγούμενες κονσόλες. Ναι. Και ένα από τα δυνατά Castlevania για μας. Και το 2013 έχουμε το Mirror of Fate, το οποίο βγαίνει πρώτα για 3DS. Ναι. Όχι για DS απλό, για 3DS. Για 3DS, ναι. Και αργότερα έρχεται στις επόμενες κονσόλες, Xbox 360, PS3 και PC. Και εκεί είναι που μπλέκουν και τα πάντα. Εκεί πέρα τι γίνεται τώρα. Για να συνδέσουν... Με αυτό, στην ουσία, γίνεται η σύνδεση του πρώτου με του δεύτερου Lords of Shadow. Ναι. Καταλαβες. Ναι. Εκεί γίνεται η σύνδεση. Αν δηλαδή αυτό ήταν κενό, γι' αυτό και το δώσανε και στις υπόλοιπες κονσόλες. Γιατί αν έπαιρνες και έπαιζες σκέτο το 2 και έλεγες ρε παιδί μου, α, εντάξει, ξέρω εγώ, να ξαναγυρίσω στο 1 και έβλεπες αυτά στο 1, θα έλεγες ναι, ωραία, έγινε Δράκουλας, αλλά γιατί μου το ξεκινάει από εδώ τώρα. Ναι. Και πού κολλάει ο Alucard. Πού κολλάει ο Alucard, ναι. Εκεί σου εξηγεί πού ακριβώς κολλάει ο Alucard στο Mirror of Fate. Πώς έγινε, ας το πούμε, ο Trevor Alucard. Ναι, άμπραβο. Και σου δίνει μετά και το Simon.
Mm-hmm. Που στο βάζει, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω τώρα, ότι στο πάει πλέον γενεολογικά. Ναι, έτσι, κανονικά. Σου δείχνει το γενεολογικό δέντρο. Mm-hmm. Ότι ο Σάιμον και μετά ο γιος του Σάιμον είχε γίνει... ο γιος του Τρέβορ είναι ο Σάιμον. Ναι. Παππούς δηλαδή, ο Δράκουλας είναι παππούς του. Ναι. Τέλος πάντων. Και το 2014 έχουμε το τελευταίο Castlevania, το Legend of Shadow 2, το οποίο μας μπέρδεψε λιγάκι. Το περιμέναμε να πούμε. Το περιμέναμε πολύ. Το περιμέναμε, αλλά φάνηκε λίγο άδειο, λίγο αδιάφορο, λίγο ότι δεν ξέρω, τους βιάσανε να το βγάλουν, το βγάλανε με το ζόρι. Μάλλον ίσως γι' αυτό και τα παρατήσανε κιόλας και δεν ξανασχοληθήκανε ναι. με Castlevania αυτή. Κολλάει με το δεύτερο Castlevania και με το Mirror of Fate. Κολλάει, πολύ. Αλλά κάπου κάτι δεν είχαν κάνει καλά. Ίσως εξήνιζε ότι ερχόσουν στην πολύ τωρινή εποχή, στην τωρινή τωρινή εποχή και... Αυτό το πισωγύρισμα... Και μέλλον κιόλας, δηλαδή και τωρινή εποχή και μέλλον μαζί. Mm-hmm. Αυτό το πισωγύρισμα ήταν που μας τσάκισε και δεν το ναι, πολύ όσο αγαπήσαμε ήσουν, αυτό. Όσο ήσουν στη... στα flashbacks που έτρωγες και ήσουν στο κάστρο. Ναι. Εντάξει, γιατί σε κάποια φάση γίνεται και στο κάστρο. Ναι, ναι, δηλαδή ναι. γινόταν περιπέτεια μέσα στο κάστρο ναι, το κανονικό. Ναι. Έπρεπε να γυρίσει το χρόνο και να γυρίσει ναι. μέσα εκεί. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν μου πολύ άρεσε. Δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε και πάρα πολύ. Εγώ έχω να πω πάντως ότι σε αυτό το παιχνίδι ότι ναι, μένει στο πρώτο Lords of Shadow ήταν πιο God of War. Ναι. Εδώ είναι λίγο πιο μπαγιονέτα. Μπράβο, σωστός, σωστός. Έγινε λίγο πιο μπαγιονέτα εδώ. Πολύ σωστός. Και πολύ δύσκολο το Castlevania, θα έλεγα. Αρκετά δύσκολο. Ναι. Αρκετά και δύσκολο. Είχε και αυτούς τους stealth μηχανισμούς οι οποίοι κατά τη γνώμη μου δεν του ταιριάζαν. Αδιάφοροι. Ναι. Δεν του πηγαίνανε. Και δεν είναι ότι ήταν μόνο αδιάφοροι και δεν μας άρεσαν. Είναι ότι έπρεπε ντε και καλά να τους χρησιμοποιήσει για να περάσει από κάποιες περιοχές. Και δεν έχουμε συνηθίσει να παίζουμε Castlevania κατά αυτόν τον τρόπο. Έχουμε συνηθίσει να παίζουμε Castlevania γενικότερα. Τα Castlevania ήταν hack and slash. Χτύπαγες, σκότωνες για να μπορείς να προχωρήσεις. Δεν είχαμε συνηθίσει να κρυβόμαστε σε ένα Castlevania. Και το ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσεις ντε και καλά σε πολλές πίστες stealth μηχανισμούς, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Είτε αυτό. Να κρυφτείς είτε να μεταμορφωθείς ως ποντίκι. Σε ποντίκι, σε ομίχλι. Ναι, ναι, ναι. Και κάποια DLC είχε νομίζω αυτό μετά με το έπαιζες με τον Alucard. Ναι, είχε βγάλει ένα DLC με τον Alucard. Γιατί τον είχε δεις. Μέσα και κάποιοι παραπονεθήκανε προφανώς. Γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε και με τον Alucard. Κάποιος δεν άρεσε βέβαια που και ο Alucard είναι ο Trevor Belmont. Γιατί όπως αναφερθήκαμε και στην αρχή του βίντεο, στο Castlevania 3 συναντάει ο Trevor τον Alucard. Mm-hmm. Οπότε δεν πολύ κολλάει. Εντάξει, πάντως είναι μια πολύ καλή απόπειρα από τη Mercury Steam. Ας τα πούμε, ειδικά το πρώτο. Το πρώτο είναι... Το πρώτο εντάξει, είναι... θα το πω έπος, είναι πολύ, πολύ καλό παιχνίδι. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Το δεύτερο δεν ήταν αυτό που περιμέναμε και κάπου εδώ κλείνουμε και τη σειρά. Πέρασε η ώρα. Πάρα πολλά παιχνίδια όπως είδατε κι εσείς. Ελπίζω να μείνατε μέχρι αυτό το σημείο και να παρακολουθήσατε το βίντεο. Ελπίζουμε να μην βαρεθήκατε, να σας άρεσε. Και... τώρα δεν μπορώ να πω μέχρι το επόμενο Castlevania γιατί δεν έχω ακούσει τίποτα, δεν έχει ακούσει κάτι, αλλά περιμένουμε πως και πως τον Bloodstained. Ναι, του Koji Garashi, ναι. Ο οποίος έφαγε κυνήγι από την Konami. Καλά τα κάνει αυτά η Konami. Ναι. Και αποφάσισε να φτιάξει κάτι δικό του με τη βοήθεια του Kickstarter κτλ. Ναι. Δημιουργεί κάτι το οποίο μοιάζει σε Castlevania με χάρτη, όπως ακριβώς ξεκλειδώνεις δηλαδή τα δωμάτια σιγά σιγά. Θυμίζει ας πούμε σιγά σιγά, πάει προς Symphony of the Night. Ναι, ελπίζω να μην είναι χωρισμένο σε περιοχές και να είναι ένα τεράστιο κάστρο, μια ενιαία περιοχή, πολύ μεγάλη. Το περιμένουμε τώρα, το 2018 έτσι πει. Έχει πει, τώρα θα δούμε. Ναι. Δεν έχει βγει κάτι, έχει δώσει κάποια demo. Ναι, τώρα το παλεύει 4 χρόνια περίπου. Το παλεύει 4 χρόνια. Μακάρι να ανακοινωθεί μια ημερομηνία κυκλοφορίας και μακάρι να είναι και πολύ καλό. Mm-hmm. Οπότε, αυτά. Μέχρι το Bloodstain, stay joystick. Γεια σας.